παλιός νόμος είναι σωστή κατεύθυνση, δεν ήταν εφαρμόσιμος, εσύ δεν θα τα έχεις ζήσει. Έτσι. Γενικά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια υποκρισία για το θέμα. Έχω δεχτεί απίστευτες και ανίκες επιθέσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, ορισμένες, γιατί όλοι οι άλλοι σιωπηρά μου λένε «Υπουργέ προχώρα και εμείς είμαστε μαζί σου». Αλλά λιγάκι σιωπηρά, γιατί υπάρχει τεράστια επιθετικότητα σε αυτό το χώρο, απορώ πως άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται ζωόφιλοι, οι φιλόζωοι όπως θέλουν να αυτοαποκαλούνται, είναι τόσο επιθετικοί. Αν επιθετικοί με τους ανθρώπους έτσι, φανταστείτε με τα ζώα, δηλαδή που δεν είναι και φωνούλα τα καημένα. Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε αυτό που ίσχυε παλιά και καταργείται με το 42-80 της δασικής νομοθεσίας, μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Φάμελο, να μπορούν να γίνουν οι νόμιμες, προβλεπόμενες δομές προσωρινής περίθαλψης και φιλοξενίας, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, κανείς δεν τις έχει αμφισβητήσει, μέσα σε δασικές και χορτολιδαρικές εκτάσεις. Ήταν κάτι το οποίο εγώ το θεωρούσα πιο ούτε καν συζήτησα με κάποιον αν αυτό το πράγμα υπάρχει κάποιο να αντιδρά. Γιατί πρώτα απ' όλα το τι έχουν οι δομές αυτές, ουδείς το αμφισβητεί. Τι είναι αυτές οι δομές, είναι ότι όταν ένα ζώο αδέσποτο το βρίσκουμε στον δρόμο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με κάποιες δομές να το πάρει, να το περιθάλψει αν είναι άρρωστο, να το τσιπάρει και να το στηρώσει αν δεν είναι άρρωστο και μόλις εμβολιαστεί κιόλας και ανανύψει από τη στήρωση, να το αφήσει στο φυσικό του περιβάλλον. Μια ιστορία που θα κρατήσει το λογικό για τις περισσότερες περιπτώσεις μια εβδομάδα, για τις βαριές περιπτώσεις καλαζάρι άλλων ασθενειών, τρεις μήνες. Αυτό είναι λοιπόν η προσωρινή φιλοξενία ενός φίλου μας μικρού, ώστε να είναι ασφαλής ο ίδιος ο φίλος μας και ασφαλής και εμείς οι άλλοι που συναστρεβόμαστε μαζί του αρμονικά οι άνθρωποι με τα ζώα συντροφιάς. Αυτές οι δομές δεν μπορεί να γίνουν μέσα σε οικιστικό ιστό. Θα αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι δεν θα δεχόσασταν 100 τρομαγμένα, κακοποιημένα, άρρωστα σκυλάκια να γαβγίζουν τελείως στο σπίτι σας. Νομίζω είναι αυτονόητο, ο νόμος δεν το επιτρέπει. Ήδη ο υπάρχοντας νόμος προβλέπει πώς είναι αυτές οι δομές, πώς είναι οι χώροι, πώς είναι εξασφαλισμένη η ευζοία των μικρών μας φίλων, πώς είναι η ίδρυψή τους, πώς είναι όλα τα πάντα. Το πόσα τετραγωνικά είναι το κλουβί, πόσα είναι αυλισμός για να βγαίνουν έξω να περπατάνε, τα πάντα. Δεν αλλάξαμε ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη απολύτως. Το μόνο που δώσαμε τη δυνατότητα, αφού δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα στον οικιστικό ιστό, να μπορεί όπως και οι στάνες, όπως τα καταφύγια των αυτόχθονων φυλών, να γίνονται αυτά στις δασικές εκτάσεις και στις χορτολιβαδικές. Όλοι οι δήμαρχοι, δεν υπάρχει δήμαρχος που να έχει αφήσει αυτό, γιατί αν δεν γίνουν εκεί, στον οικιστικό ιστό δεν γίνονται. Εκεί δεν γίνονται, δεν υπάρχουν άλλοι χώροι, μόνο κανένα στρατόπεδο, να βαριστείτε, να δείτε ούτε το 1% των Δήμων δεν έχει άλλους χώρους. Και όσες δομές έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, νόμιμες και σωστές, έχουν γίνει σε αυτές τις εκτάσεις με τον παλιό νόμο. Επαναφέραμε λοιπόν στο 998 του δασικού νόμου αυτή τη διάταξη. Και σε ξεσηκώθηκε, δεν ξέρω αν διαβάσατε, όλη η κοινωνία σε βάρος μου και σε βάρος του κύριου Βάμελου, ότι πάμε να εξορίσουμε τα ζώα, ότι πάμε να τα κάνουμε σε κολαστήρια, πάμε να πάμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, να τα φυλακίσουμε. Καμία σχέση. Αυτή η επιθετικότητα όσων θέλουν να διαιωνίσουν τη σημερινή κατάσταση, εγώ το λέω και εγώ το θάρρος μου το λέω. Και να τα βάζουμε αυτά τα κυκλώματα. Υπάρχουν κυκλώματα λοιπόν σήμερα που πουλάνε αυτά τα καημένα τα ζωάκια να γίνουν πειραματόζωα στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, παρανόμως. Είναι παράνομα αυτά τα καταφύγια που υπάρχουν, δεν έχουν καμία νομιμοποίηση. Επειδή ακριβώς οι Δήμοι δεν μπορούν να φτιάξουν, δεν έχουν χώρο να φτιάξουν αυτό που προβλέπει ήδη ο νόμος. Και παρόλα αυτά δεχόμαστε αυτές τις επιθέσεις. Και βέβαια ο κόσμος τρομάζει. Και δικαίως αν είσαι φιλόζωος θα πεις καλά τώρα τσιρώνεις, τρελάθηκε και δεν αφυλακείς τα γεννάρα του ζωάκι. Ενώ δεν προβλέπεται τίποτα τέτοιο. Το μόνο που λύσαμε είναι στις υπάρχουσες από τον νόμο προβλεπόμενες δομές που μπορούν να τις φτιάξουν. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα δήμαρχε, εσύ έχεις εκτός από την πόλη σου έκταση που να μην είναι δασική χορτολιβαδική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Και τη δική σας συνδρομή ως πολίτες, πολλοί από εσάς έχετε, αν είσαστε κτηνοτρόφοι, έχετε δικά σας ζώα. Έχετε ζώα δηλαδή αυτή τη στιγμή τα οποία είναι ζώα εργασίας που λέμε εμείς. Δουλεύουν μαζί σας, φυλάνε τα ζώα σας από το τσακάλι, από οποιαδήποτε απειλή. Και επομένως θέλω τη συνδρομή σας, θέλω να είμαστε κοντά σε αυτό. Γιατί εμείς θέλουμε ένα πολύ απλό πράγμα. Πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε αυτούς τους φίλους, τους συντρόφους που είναι επί χιλιάδες χρόνια δίπλα στον άνθρωπο, πολέμησαν μαζί μας, φυλάξαν τα παιδιά μας, φυλάξαν τις στάνες μας. Και από την άλλη μεριά να είναι σε αρμονία και με τον άνθρωπο. Γιατί και ο άνθρωπος δεν είναι το ζώο,
Έτσι κάπως πλαζούμε και εμείς χωρίς να νιώθουμε απειλή. Γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι όπως είμαι εγώ που ζω σπίτι μου, άλλοι άνθρωποι φοβούνται. Και με το δίκιο τους. Άρα πρέπει και αυτοί οι συμπολίτες μας να νιώθουν την αναγκαία ασφάλεια. Και να είμαστε σε αρμονία όπως ήμασταν τόσες χιλιάδες χρόνια. Χάρηκα και εγώ για την ορυγία και ο Σταματόπουλος λέγουμε Δημήτρης και είμαι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αδύσκολων ζώων στο Δήμο Τρίπολης. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω και να πληροφορήσω και τους δημότες εδώ για το τι έχει γίνει τώρα τα τελευταία τρία χρόνια περί τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Έχουμε υπογράψει συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους και κάνουμε όλο το πρόγραμμα από την περισυλλογή μέχρι και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τα πάντα. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το υψηλό κόστος, διότι όλα αυτά κοστίζουν. Οι Δήμοι δεν έχουν τους ανάλογους πόρους. Ζητάμε κάποια χρηματοδότηση. Είχαμε κάνει κάποιες αιτήσεις για... και είχαμε στείλει τα έγγραφά μας όλα τα ανάλογα που χρειαζόταν για να πάρουμε κάποια επιδότηση. Από το 70% που ήταν να μας χορηγήσει το Υπουργείο, μας επιχορήγησε μόνο το 33% λόγω μη ύπαρξης χρημάτων σε απάντηση. Οπότε θέλουμε κάποια ενίσχυση σε αυτό το θέμα. Να ανοίξει μια θέση για να έχουμε δημοτικό χτινίατρο, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις συμβάσεις με χτινιάτρους, γιατί ανεβαίνει πολύ το κόστος και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Στα γραφειοκρατικά θέματα, γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία κατασκευής μόνιμου κοινοκομείου 110 θέσεων, αλλά με τα γραφειοκρατικά θέματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουμε μείνει λίγο πίσω. Θέλουμε και εκεί κάποια στήριξη, λίγο πιο απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται να κολλάμε τα θέματα σε υπηρεσίες. Είπατε για τα αποδοτικά με τον νέο νόμο που θα δεις. Αν εννοείται τα αποδοτικά, τα πρόστιμα από τα δεσποζόμενα ζώα, το να βγαίνουν έξω και να ελέγχουν για αν τα έχουν τσιπάρει ή αν έχουν γίνει εμβολιασμοί, θα είναι λίγο δύσκολο στο να τα επιβάλλουμε όλα αυτά. Εδώ στο Λεβίδι που υπάρχει πρόβλημα με τα δέσποτα, έχω να τους ενημερώσω ότι πρώτα όλα αυτά τα σκυλιά ήταν δεσποζόμενα, δεν γεννήθηκαν αδέσποτα. Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το θέμα του δεσποζόμενου και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δεσποζόμενου και μετά να προχωρήσουμε στο θέμα του αδέσποτου. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει από τον νόμο. Δυστυχώς όμως δεν κάνει από τους πιο πολλούς πολίτες, διότι οι πολίτες σου λένε: Ο Δήμος τι κάνει, ποια είναι τα σκυλιά. Αφού είμαστε υποχρεωμένοι, όπως το είπατε και εσείς, να τα αφήνουμε μετά από 5 μέρες, μετά από ένα μήνα ελεύθερα, τα ξαναβλέπει έξω. Σου λέει: Δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα δεσποζόμενα και μετά να δούμε το θέμα με τα αδέσποτα, το πώς θα το. Με τον νέο νόμο. Και όσον αφορά την τροπολογία προχωρήσατε, κακώς κάνατε πίσω για μένα. Έπρεπε να προχωρήσετε.